Κυρίες και κύριοι, λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων στη Βουδαπέστη, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ενδιάμεση προσγείωση. Παρακαλούμε προσδεθείτε και μην καπνίζετε. Περισσότερες πληροφορίες στην αίθουσα του αεροδρομίου. Ladies and gentlemen, owing to bad weather conditions in Budapest, we are obliged to make an intermediate landing. Please fasten your seat belts and do not smoke. For any information, you are kindly requested to apply to the airport transit room. Επιτρέψτε μου να σας προσφέρω ένα ποτήρι τσάι του Γκίντερ Ρίκερ σε μετάφραση Πέτρου Μάρκαρη. Παίζουν οι ηθοποιοί Δημήτρης Μαλαβέτας, Πίτσα Μπουρνόζου, Όλγα Δαμάνη. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Ακατογλίδου. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Βοηθός σκηνοθέτη Κατερίνα Λιάννα. Σκηνοθεσία Μπάρμπαρα Πλέντζατ. Οργάνωση παραγωγής Βίκη Μουνδρέα. Πόσο είπε η συνοδός ότι θα καθυστερήσει η πτήση, ώσπου να διαλυθεί ο μύθος του Βουδαπέστη ή ώσπου να σηκωθεί αρκετά ψηλά? Και πώς λέγεται αυτό το αεροδρόμιο? Δεν θυμάμαι. Έχει κάποιο σλοβάτικο. Ωραία. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα αποφασίσει η ομίχλη της Βουδαπέστης. Κάθισα λοιπόν και περίμενα. Έχω πολλές φορές την αίσθηση ότι στα αεροδρόμια επιμικρύνεται η ζωή μας. Δεν είσαι σε θέση να πάρεις καμιά απόφαση. Είσαι τελείως ανίσχυρος. Στην αρχή τίποτα δεν συμβαίνει. Κάθεσαι και περιμένεις. Πώς να πάνε, ξεκομίσεις σχόλια? Ω, λυπάμαι, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Α, σκόρα, πάτε σκόρα. Ψήρεν τώρα. Διεστέτει, μην συγκεκριμένω. Ένας από τους Πολωνούς ταξιδιώτες καθυστέρησε ώσπου να βρουν θέση οι άλλοι. Μετά πλησίασε στο τραπέζι μου, υποκλήθηκε κάπως επίσημα και με πολύ αξιοπρέπεια και με ρώτησε στα γερμανικά αν η θέση στο τραπέζι μου ήταν ελεύθερη. Επιτρέπετε, κυρία μου? Α, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Από το Βερολίνο? Ναι. Εσείς για τη Βουδαπέστη? Ναι. Και καθυστερείτε κι εσείς λόγω της ομίχλης, ε? Ναι, λόγω της ομίχλης. Ε, ωραία. Ας περιμένουμε. Δίστασα πολύ ώσπου να αποφασίσω αν θα πάρω το τρένο ή το αεροπλάνο. Αν οι συνάδελφοί μου δεν μου έλεγαν πάρε το αεροπλάνο, θα κερδίσεις μισή μέρα. Δεν θα μου ερχόταν ποτέ τέτοια ιδέα. Μισή μέρα. Σας περιμένουμε στη Βουδαπέστη. Αφήστε. Ας μην μιλάμε καλύτερα γι' αυτό. Καταστροφή, τι να σας πω. Η αδελφή μου γιορτάζει τα γενέθλιά της. Κλείνει τα 89. Και ο γαμπρός μου στέκεται στο αεροδρόμιο της Βουδαπέστης μέσα στην ομίχλη και περιμένει. 89. Πόσοι φτάνουν σε αυτή την ηλικία? Έχετε αδέρφια? Ναι. Δύο. Δύο. Μάλιστα. Και είστε από το Βερολίνο? Από το δυτικό ή το δικό μας? Από το δικό μας. Α, μάλιστα. Σερβίρουν τσάι εδώ?
Ναι, νομίζω ότι σερβίρουν. Τότε επιτρέψτε μου να σας προσφέρω ένα ποτήρι τσάι. Ευχαρίστως. Καλωσύνη σας. Σκέφτομαι μήπως θα έπρεπε να σας προσφέρω ένα ποτήρι βότκα. Λένε όμως πως όταν είναι να πετάξεις, η βότκα κάνει κακό. Το τσάι ζεσταίνει. Και θα περάσουμε όλη τη νύχτα εδώ και η αίθουσα υστερεί από θέρμανση. Ακούστε τη συμβουλή ενός ηλικιωμένου ανθρώπου. Δεν υπάρχει τίποτε πιο δυσάρεστο από ένα κρυολόγημα αυτή την εποχή. Ξέρετε, κυρία μου, τα κρυολογήματα μπορεί να προκαλέσουν τις πιο απίθανες ασθένειες. Εγώ πάντα έπρεπε να προσέχω, γιατί από μικρό παιδί είχα μεγάλη ευαισθησία στα κρυολογήματα. Όμως φυλαγόμουν πάντα. Και έτσι, ας χτυπήσω ξύλο, δεν κρυολόγησα ποτέ σοβαρά. Ούτε καν στο Βόρειο Πόλο. Ω, τι λέτε. Μα αυτό είναι καταπληκτικό, ε. Είστε πολύ ευγενικοί. Κατά βάθος σκέπτεστε, γιατί δεν κάθεται στα αυγά του ο Ιεράκος. Τι δουλειά έχει στο Βόρειο Πόλο. Ξέρετε, ήμουν πιο νέος τότε. Α, όχι. Δεν σκέφτηκα κάτι τέτοιο. Δεν μου πέρασε καθόλου από τον. Αφήστε. Έχω μάθει να μαντεύω τις σκέψεις των άλλων. Μου φαίνεται όμως ότι εδώ πρέπει να φροντίσουμε μόνοι μας για το τσάι. Α, πάω εγώ. Όχι. Δεν θέλετε βέβαια να με προσβάλλετε. Σηκώθηκε και έφερε το τσάι. Βάδιζε λίγο σκυφτός, όπως όλοι οι άνθρωποι που υποφέρουν από τη σπονδυλική του στήλη. Πόσο χρονό ήταν, αλήθεια? Περίπου όσο και ο πατέρας μου. Το τσάι σας, ορίστε. Ευχαριστώ. Α, και η ζάχαρη. Α, ευχαριστώ. Ξέρετε γιατί μου ήρθε η ιδέα να πιούμε ένα τσάι μαζί? Όχι, γιατί? Γιατί είστε η πρώτη Γερμανίδα που συναντώ από τότε. Θέλω να πω, έχω δει βέβαια Γερμανούς, είναι φυσικό. Και κάπου έλεγα καμιά κουβέντα. Συνομιλίες όμως τις απέφυγα ως τώρα. Το καταλαβαίνω. Και αν σας πω ότι τα τελευταία χρόνια μιλάω με τη γυναίκα μου πάλι γερμανικά, και μάλιστα όλο και πιο συχνά. Όταν γερνάει κανείς, αρχίζει πάλι να σκέφτεται τους γονείς του, τα παιδικά του χρόνια. Είναι αναπόφευκτο. Και μένα η πρώτη μου γλώσσα ήταν τα γερμανικά. Η πρώτη λέξη που έμαθα να λέω ήταν γερμανική. Αν δεν είχε μεσολαβήσει ο πόλεμος. Το τσάι να πέσει. Εσείς είχατε γεννηθεί όταν ξέσπασε ο πόλεμος? Γεννήθηκα στη διάρκεια μιας αεροπορικής επιδρομής. Τι κόσμος, Θεέ. Το λάθος είναι ότι χρησιμοποιούν τσάι σε φακελάκια. Εγώ ήμουν στην ηλικία σας όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Ας μην μιλάμε όμως γι' αυτά. Η γυναίκα μου μου έδωσε κέικ μαζί μου για το ταξίδι. Μπορώ να σας προσφέρω ένα κομμάτι μαζί με το τσάι? Ευχαριστώ πολύ. Κέικ με γλυκάνισο. Είναι συναγώνιστη σε αυτό. Ευχαριστώ. Δοκιμάστε το. Να, σας αρέσει? Είναι θαυμάσιο. Που λέτε, ήμουν περίπου στην ηλικία σας. Όχι πολύ νέος, ούτε και πολύ ηλικιωμένος. Η καλύτερη περίοδος στη ζωή του ανθρώπου.
Και ένα πρωί ξαφνικά σου λένε πόλεμος. Γενική επιστάτευση. Ας μιλήσουμε για κάτι άλλο. Το κέικ είναι έξω. Να. Πέστε τα συγχαρητήριά μου στη γυναίκα σας. Θα χαρεί πολύ όταν τα ακούσει. Ευχαριστώ. Τη συνταγή την πήρε από την Μαχατενέστα της. Έτσι λέμε εμείς στις θιάδες στην οικογένεια. Mm. Η γυναίκα μου έμαθε πολλά από αυτήν. Μαγειρική και μαρινάδες. Τότε τα φτιάχναμε όλα μόνοι μας. Τυχεροί όσοι έχουν τέτοια θεία στην οικογένεια. Ναι, καημένη. Αυτή δεν επέζησε. Φάτε, φάτε μικρούλα μου. Είστε από τη Βαρσοβία? Όχι, από το Πίλιτς. Και πώς φτάσατε ως το Βόρειο Πόλο, αν επιτρέπετε? Πώς έφτασε ο Μέγερ στα Ιμαλάια? Όταν στην υποχώρηση πέρασα με τη μονάδα μου από τον Πίλιτς, τελείως συμπτωματικά. Η γυναίκα μου είχε εγκαταλείψει την πόλη την προηγούμενη μέρα. Mm. Είχε πει στους γειτόνους ότι ήξερε πως θα περνούσα από τον Πίλιτς και ήθελε πολύ να με δει άλλη μια φορά. Αν περίμενα άλλη μια μέρα, μια αν είχα αποφασίσει εγώ να πάω να την ψάξω. Δεν μπορούσα όμως να εγκαταλείψω τη μονάδα μου. Μόνο ότι ας τα αφήσουμε όμως αυτά. Άλλοτε ανταλλάσσαμε πυροβολισμούς, άλλοτε αλλάζαμε κατεύθυνση και ξαφνικά μας λένε τέλος. Όλα τέλειωσαν. Τι μέρα ήταν εκείνη, κυρία μου. Αλλά ας μην μιλάμε γι' αυτό. Είχαμε φτάσει ως το Λέμπενγκ, λέω μέσα μου. Και πού πάμε τώρα? Ποια άλλη διέξοδος μου έμενε εκτός από τον Ερυθρό Στρατό? Οι Ρώσοι είχαν προωθηθεί ως το Λέμπενγκ. Ευτυχώς που υπήρχε και αυτή η διέξοδος. Μικρούλα μου, στους Ρώσους ξέρετε τι σήμαινε τότε αυτό. Κι όμως ήταν προτιμότερο από το να πέσει κανείς στα χέρια των Γερμανών. Ναι, δεν λέω. Κι όμως, παρόλα αυτά. Είχατε όμως περιθώρια να το σκεφτείτε? Αν το σκέφτηκα, λέει. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μιλάω ασταμάτητα. Πιάστε το τσάι σας. Μ' αρέσει να σας ακούω. Τα αλήθεια? Ναι, πολύ. Δεν καταλαβαίνετε λοιπόν που κάθισα και το σκέφτηκα. Ο πατέρας μου, αν αυτό σας ενδιαφέρει, ασχολιόταν με υφάσματα. Εγώ σπούδασα στην εμπορική σχολή του Μπίλιτς, κλωστοϊφαντουργία. Και ξαφνικά βρίσκεσαι αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα υψηλού πολιτικού επίπεδου. Πού να στραφείς? Ήταν ένα πρόβλημα με διεθνείς προεκτάσεις. Κατά τα άλλα, δεν καταλάβαινες την κατάσταση ούτε στην ίδια τη χώρα σου. Δεν μπορούσες να καταλάβεις τι γινόταν ακόμα και μέσα στο ίδιο το σπίτι σου, με εκείνους τους αδιάκοπους καυγάδες ανάμεσα σε Πολωνούς και Ουκρανούς και ανάμεσά τους οι Γερμανοί, όπου οι δυο συμμαχούσαν εναντίον του άλλου και τρώγονταν και έβριζαν ημέν τους δε, και όλοι μαζί ενάντια σε εμάς τους Εβραίους. Καθόσασταν σε μια οικογενειακή γιορτή, είχατε τα κέφια σας, κάνετε κάποιο ανώδυνο αστείο και ξαφνικά πετάγεται κάποιος απάνω. Εγώ είμαι ένας ελεύθερος Πολωνός. Είμαι Γερμανός, είμαι Ουκρανός, είμαι θρήσκος Εβραίος. Δεν σας επιτρέπω να θίγετε την τιμή μου. Το ρωτάτε, με συγχωρείς, τι είπα και έδειξα την τιμή σου? Και ώσπου να ρωτήσετε, οι άλλοι έχουν αρπαχτεί και όλες τις γροθιές. Θέλω να πω, ζούσαμε με το φόβο. Φόβο για το θάνατο. Φόβο μην κάνουμε κάποιο λάθος στη ζωή μας. Φτάνει μόνο να σκεφτείτε τη δουλειά. Ήταν μια άθλια κατάσταση. Έπρεπε να κυνηγάτε παραγγελίες, να δημιουργείτε επαφές, να βρίσκετε διασυνδέσεις, να παρακολουθείτε τις τιμές. Ποιος είχε καιρό να ασχοληθεί με την πολιτική? Δεν χρειαζόσουν λιγότερο μυαλό για να συντηρήσεις δύο ανθρώπους
από ό,τι χρειαζόσουν για να εξοντώσεις μισή μεραρχία. Πιστέψτε με, έτσι ήταν. Εγώ δεν πίστευα λέξη από αυτά που έλεγαν οι κομμουνιστές. Το λέω ειλικρινά. Δεν πίστευα λέξη, συλλαβή, τίποτα. Ότι όμως η οποιαδήποτε μαγείρισα μπορούσε να διοικήσει το κράτος αν αποφάσιζε να το κάνει, αυτό το πίστευα ανεπιφύλακτα. Αν μπορούσαμε να διαθέσουμε όλες τις δυνάμεις που καταναλώνουμε στην κλωστοϊθαντουργία στα προβλήματα του κράτους, γιατί δεν θα μπορούσαμε να το κυβερνήσουμε? Πολύ περισσότερο μάλιστα όταν αυτό το μαθαίνει κανείς από το σχολείο. Εμάς δεν μας τα μάθαιναν αυτά στην εμπορική σχολή του Μπίλιτς. Ίσα που χρόνια ολόκληρα μας τριβέλιζαν το μυαλό, εσείς δεν καταλαβαίνατε από αυτά. Έτσι που στο τέλος το πιστέψαμε πραγματικά ότι δεν τα καταλαβαίναμε. Το 39 όμως χρειάστηκε να τα καταλάβουμε. Και πολύ καλά μάλιστα. Γιατί αλλιώς δεν θα επιζούσαμε. Ξέρετε, αν ξαφνικά μπορούσε κανείς να ξεφλουδίσει όλα τα περίπλοκα παγκόσμια προβλήματα όπως ένα κρεμμύδι, στο τέλος δεν θα έμενε παρά ένα μόνο: ζωή ή θάνατος. Και αυτό μπορεί ο καθής να το καταλάβει πολύ εύκολα, έστω και αν τα μάτια του είναι γεμάτα δάκρυα από τα κρεμμύδια. Δώρα, μα πώς έφτασα στα κρεμμύδια? Από την παγκόσμια κατάσταση το 39. Mm-hmm. Βρέθηκα λοιπόν στους Ρώσους και ήταν αρχές Οκτωβρίου. Θα μου, τι γλυκό φθινόπωρο ήταν εκείνο το 39. Και ήμασταν ζωντανοί. Τι θείο δώρο. Μια μέρα όμως ο Ερυθρός Στρατός συγκεντρώνει όλους τους πρόσφυγες. Απομάκρυνση αμάχου πληθυσμού. Βόρειος Πόλος. Έτσι έγινε. Πιέστε το τσάι σας, κυρία μου. Το κέικ είναι θαυμάσιο. Ναι. Κέικ από γλυκάνισο. Είναι ασυναγώνιστης αυτό. Λοιπόν, θα ήθελα να ξανακάνω τη διαδρομή ως το Βόρειο Πόλο, ταξιδεύοντας πρώτη θέση. Μια χώρα που δεν τελειώνει ποτέ. Μόλις έλεγες εδώ πρέπει να τελειώνει, ξεφύτρωναν κι άλλες, κι άλλες εκτάσεις. Και ξαφνικά βρεθήκαμε στην πολική ζώνη και υπήρχαν εργοστάσια εκεί. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου τέτοια εργοστάσια. Δάση ολόκληρα από εργοστάσια. Μπορούσες να χαθείς μέσα τους. Ήτανε τόσοι οι σωλήνες και οι τείχοι που σκέπασαν τον ουρανό, και ο καπνός λίμναζε μέρες και μέρες πάνω από τα φουγάρα, σαν σύννεφο σε ακινησία. Και άνθρωποι τριγύριζαν σαν Άι Βασίλης. Ένας χειμώνας που αν τον συγκρίνετε με το δικό μας χειμώνα, είναι σαν να παίζετε με γατάκια και ξαφνικά να ορμάει μια τίγρης μες στο δωμάτιο. Μετά έρχεται η άνοιξη και λες, να τώρα θα πρασινίσει ο τόπος. Μα έχει μπει ο Μάης και μόλις αρχίζουν να λιώνουν τα χιόνια. Και τον Ιούνιο πια βγάζεις τη γούνα σου. Μα μόλις μπει ο Σεπτέμβριος, ανάβεις πάλι φωτιά στο δωμάτιο. Και το μισό χρόνο ζεις στο λυκόφως. Καθόλου ήλιος. Δύσκολο, κυρία μου. Πολύ δύσκολο. Κι όμως οι άνθρωποι παντρεύονταν και έκαναν παιδιά. Και εγώ έμαθα εκεί ένα καινούριο επάγγελμα, σε ένα πριονιστήριο. Είχαν εκεί μια αλάνα όπου στίβαζαν την ξυλία, που για να τη φέρεις ένα γύρο ήθελες μια μέρα. Κι ήταν τόσο έντονη η μυρουδιά του ξύλου μέσα στις αίθουσες που σε μεθούσε. Σε ζάλιζε σαν να ήταν θέρας. Μύριζες κάτι ρετσίνια εκεί μέσα. Τέτοιες μυρουδιές δεν τις βρίσκει σε κανένα δάσος της Ευρώπης. Και όπως σας είπα, δεν κρυολόγησα ούτε μια φορά δύο ολόκληρα χρόνια. Μα δεν μου λέτε, πού πήγαν οι άλλοι? Δεν ακούγεται τίποτα. Α, πήγαν για φαγητό. Α, εσείς δεν θα πάτε? Όχι,
Νιώθω πολύ άνετα εδώ. Κι εγώ θα μείνω, αν δεν έχετε αντίρρηση. Όχι, δεν έχω καμιά αντίρρηση. Άλλο ένα τσάι? Ίσως τελικά θα έπρεπε να πιούμε μια βότκα. Για ένα κονιάκ. Εσείς στη Γερμανία προτιμάτε το κονιάκ. Και εγώ θα σταματήσω τώρα να σας λέω διάφορες ιστορίες. Ελάτε, πάρτε άλλο ένα κομμάτι κέικ. Α, ευχαριστώ. Είστε τόσο λεπτοί που δεν κινδυνεύετε να πάρετε βάρος. Και πώς ξαναβρήκατε τη γυναίκα σας? Τι να σας πω. Την ξαναβρήκα στον Μπίλιτς. Ήταν σαν όνειρο. Φτάνω στον Μπίλιτς μετά το τέλος του πολέμου. Πάω στο σπίτι μας. Και το σπίτι στέκει ακόμα όρθιο. Και το διαμέρισμά μας είναι εκεί. Χτυπάω την πόρτα. Και ποιος μου ανοίγει? Η γυναίκα μου. Όνειρο σας λέω. Και είχα ένα φόβο ότι δεν θα την ξανάβλεπα ποτέ πια. Γιατί πρέπει να σας πω ότι θα έμενα μόνος στον κόσμο. Τότε θα μου ήταν αδύνατο να ξαναρχίσω με μια άλλη. Καμιά φορά, όταν έχουμε κάποια γιορτή στο εργοστάσιο και εγώ κάθομαι με ένα πούρο και ένα καρτούτσο άσπρο κρασί και χαζεύω τη φασαρία και το στριμποξίδι στην πίστα, και ξαφνικά βλέπω δύο γυναίκες που έχουν ασπρίσει τα μαλλιά τους να χορεύουν αγκαλιά, επειδή οι άντρες τους δεν ζουν πια και αυτές δεν βρήκαν άλλον άντρα, τότε όλη μη χαρά σβήνει μονομιάς. Όχι μόνο επειδή οι δύο γυναίκες έμειναν μόνες, αλλά επειδή και οι άλλοι το βρίσκουν τόσο φυσικό ότι είναι έτσι. Τι σκέφτονται αυτές οι γυναίκες όταν έρχεται το βράδυ και όταν γυρίζουν σπίτι τους μετά το χορό? Το να ζεις μόνος σου είναι νομίζω από τα δυσκολότερα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Εγώ, λόγου χάρη, ήμουν ένας πολύ αισθησιακός άνθρωπος. Αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι καθαρά και χωρίς περιστροφές, κυρία μου. Όταν αναγκάστηκα να ζήσω 2 χρόνια χωρίς γυναίκα στο Βόρειο Πόλο, ήταν σαν να είχα μια πέτρα πάνω στην καρδιά μου. Και όταν αργότερα βρήκα μία, πάλι η καρδιά μου ήταν βαριά σαν πέτρα. Δεν μιλάω τώρα για τη γυναίκα μου, αλλά για την άλλη που συνάντησα στο καράβι που μας πήγαινε στο Στάλινγκραντ. Τώρα θα πείτε, πώς βρέθηκε αυτός στο Στάλινγκραντ? Τώρα το λένε Βόλγκογκραντ. Μα εγώ χρησιμοποιώ ακόμα την παλιά ονομασία. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Μου έρχεται στα χείλη τελείως αυθόρμητα. Αυτή η πόλη. Στη δύσκολη χρονιά του 41 ήθελαν να μας μεταφέρουν στο Αστραχάν. Ήταν πιο ζεστά εκεί. Πολλοί δεν άντεχαν στο κρύο του Αρκτικού ωκεανού. Ταξιδεύαμε εβδομάδες. Από τον Αρκτικό ωκεανό είχαμε ξεκινήσει όλο χαρά. Όσο κατεβαίναμε προς τον νότο, μεγάλωνε και η θλίψη μας. Γιατί βλέπαμε να περνάνε τα καράβια με τους τραυματίες. Δεν μπορούσαμε να κλείσουμε μάτι. Τίποτα πια δεν μας προξενούσε χαρά. Κανείς πάνω στο καράβι δεν έλεγε λέξη. Όταν ανταμώναμε καράβι με τραυματίες, στεκόμασταν όλοι στην κουπαστή και κουνούσαμε τα χέρια. Και επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο, κλαίγαμε πολλές φορές. Και όσοι ήταν θρήσκοι, προσεύχονταν: «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι μας εγκατέλειπες». Και ξαφνικά μας λένε: «Δεν πάμε παρακάτω. Δεν μπορούμε να φτάσουμε ως το Αστραχάν. Κατεβείτε όλοι». Τότε το μέτωπο πλησίαζε κιόλας στο Βόλγα. Σε κάθε σκάλα κατέβαιναν και μερικοί. Εγώ είχα αρχίσει να σκέφτομαι πού να ξεμπαρκάρω, όταν ξαφνικά βλέπω ένα πρόσωπο και λέω: «Αυτή είναι εκεί. Κάπου τη ξέρεις». Την ξανακοιτάζω. Και πραγματικά ήταν μια κυρία που είχα γνωρίσει πολύ παλιά στο Κατόβιτσε. Την αγγίζω στην πλάτη και της λέω: «Με συγχωρείτε που παίρνω το θάρρος, αλλά νομίζω ότι γνωριζόμαστε». «Μάλλον λάθος κάνετε, κύριε». Μετά όμως της θυμίζω ένα περίπτερο για σκιέρ στο Τάτρα. Το θυμάται και εκείνη. Και εγώ τη ρωτάω: «Θα κατεβείτε εδώ?»
Αυτή διστάζει να πει ναι, να πει όχι. Και βλέπω καθαρά ότι θα ήθελε να μου πει: όπου κατεβείτε εσείς, εκεί θα κατεβώ κι εγώ. Της λέω λοιπόν: εγώ κατεβαίνω εδώ. Κι εγώ, μου λέει. Ξεμαρκάρουμε λοιπόν. Και για σκεφτείτε, κυρία μου, μας δίνουν ένα μικρό ξύλινο σπιτάκι. Και αυτή ράβει, και εγώ πιάνω πάλι δουλειά σε ένα πριονιστήριο και ζούμε μαζί μια χαρά. Είχε την κομψότητα των γυναικών του Κατόβιτσε. Οι μοδίστρες του Κατόβιτσε είναι γνωστές για το γούστο τους. Δεν έχω τίποτε εναντίον των μοδιστρών του κεντρικού Βόλγα, αλλά εκείνη την κομψότητα του Κατόβιτσε, εκείνο το απαράμιλο γούστο, δεν το. Μα τώρα μιλάω σε εσάς για κομψότητα. Είναι σαν να δίνω στον Άινστάιν μαθήματα φυσικής. Έχετε όμως έναν τρόπο να μιλάτε στις γυναίκες. Το μάτι μου κόβησε αυτά. Το βλέπω. Αυτή ήταν η γυναίκα του γούστου μου. Γεμάτη. Όπου κι αν την άγγιζες, κρέας. Γιατί εμένα οι λεπτές και οι κοκαλιάρες δεν μ' αρέσουν πολύ. Προτιμώ τις γεμάτες. Ίσως να απορείτε που το λέω, γιατί κι εσείς είστε λεπτοί. Είστε όμως πολύ νέα ακόμα. Να το θυμάστε πάντα. Η γη μας αγαπάει το πάχος. Λέμε άλλωστε μάνα γη. Εκτός αυτού, όσο πιο παχουλή είναι μια γυναίκα, τόσο πιο προσγειωμένη είναι. Ναι. Πραγματικά ήταν φτιαγμένη για μένα. Μην παρεξηγήσετε τη συμπεριφορά της. Είχε 2 χρόνια να πάρει ειδήσεις από τον άντρα της και εγώ είχα μια γυναίκα που με αγαπούσε. Ζούσαμε λοιπόν μαζί. Όσο ευχάριστη όμως κι αν ήταν αυτή η συμβίωση, ήταν και ένα μαρτύριο. Συχνά, ακόμα και σε στιγμές που δεν θα έπρεπε, ο νους μας έτρεχε πίσω στη γυναίκα, στον άντρα. Εγώ πριν από τον πόλεμο ήθελα πολύ να αποκτήσω ένα παιδί με τη γυναίκα μου. Δεν έγινε όμως. Κι όμως έχω 3 στα παιδιά. Και τώρα ακόμα. Με την άλλη πάλι, δεν ήταν εποχή για να κάνουμε παιδιά τότε. Όταν πλαγιάζαμε δίπλα-δίπλα, συχνά νιώθαμε να μας κυριεύει μια θλίψη. Και ο καθένας μας σκεφτόταν τον άλλον που ήταν μακριά. Πόσες φορές της έλεγα Λιούσκα, γιατί το όνομά της ήταν Γιούλια ή Γιούλιτσκα, Λιούσκα. Mm-hmm. Της έλεγα τόση αγάπη και όμως τόσος πόνος στο κρεβάτι. Δεν κάναμε λοιπόν παιδί και τώρα είμαι χωρίς παιδιά. Είναι και αυτό δύσκολο, κυρία μου. Τα παιδιά είναι η ελπίδα της ζωής. Άμα γερνάει κανείς γίνεται φλίαρος. Όχι, όχι, μου είναι πολύ ευχάριστο να σας ακούω. Δεν το λέω από ευγένεια. Πραγματικά έτσι είναι. Είμαι τυχερός, βλέπετε. Πολύ σπάνια θα βρείτε κάποιον που να ακούει ευχάριστα αυτά που του λέτε. Ας Θεός ξέρει τι φταίει αυτό. Πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη διάθεση για ψυχαγωγία. Να ακούς κάποιον και να διηγείσαι κάτι είναι και τα δυο μια τέχνη, μικρούλα μου. Και η τέχνη χρειάζεται άσκηση. Κοιτάξτε όμως γύρω σας να δείτε πώς χρησιμοποιούν οι άνθρωποι την τέχνη τους. Θλιβερό, δεν είναι? Οι σκέψεις τους έχουν γίνει πιο καθαρές. Οι κουβέντες τους όμως φτώχυναν. Η τέχνη του λόγου δεν έχει πια ψωμί. Αντί να μιλάμε, γράφουμε διάφορες σημειώσεις και τις διαβάζουμε. Οι φράσεις μας αφυδατώθηκαν. Οι λέξεις έχασαν το αρώμά τους. Το αστείο δεν έχει πια σάρκα και οστά. Αντί για τις ιστορίες που διηγούμαστε ο ένας τον άλλον, έχουμε τώρα την πληροφόρηση πάνω σε τρίτους. Mm-hmm. Εμείς ακόμα ξέρουμε τις ιστορίες των πατεράδων μας. Τι ξέρετε όμως εσείς για τις δικές μας? Αν μπορούσατε να διανοηθείτε πόσο λίγο ξέρουν τα παιδιά τη ζωή των γονιών τους, θα είχατε τρομάξει, κυρία μου. Τι αξίζει όμως η ζωή πέρα από τη δουλειά και τον πολλαπλασιασμό του είδους, όταν δεν γίνεται δίδαγμα για τους άλλους? Πόσο υποφέραμε όλοι μας και πόσα θα έπρεπε να ξέρουμε ο ένας για τον άλλον.
Τι λέμε όμως τους άλλους? Το όνομά μας. Ναι. Τι σημασία έχει να ξέρετε ότι κάποιος λέγεται Σλάχετ ή Πολιάνσκι? Γνώρισα κάποιον κύριο Σλάχετ ή κάποιον κύριο Πολιάνσκι από τον Μπίλιτς. Χαίρο πολύ, χαίρο πολύ. Τι παραπάνω ξέρετε από ότι λέγεται Σλάχετ ή Πολιάνσκι? Να, εγώ λόγω χάρη δεν ξέρω καν ποιο είναι το επάγγελμά σας. Και να ξέρω το επάγγελμά σας είναι χίλιες φορές πιο σπουδαίο από το να ξέρω ότι σας λένε Νόιμαν ή Ζούσκε. Δεν πιστεύω να σας λένε Ζούσκε. Όχι. Χαίρομαι που τα ακούω. Και τι επαγγέλλεστε? Α, ναι, πώς να το πω. Εκδίδω βιβλία. Δεν τα γράφετε όμως εσείς? Όχι. Και κάνετε πολύ καλά. Γιατί? Να χαρείτε. Είναι πραγματικά να τους λυπάς αυτούς τους ποιητές. Λέτε? Μα είναι πολύ απλό, κυρία μου. Σε κάθε χώρα υπάρχουν όλοι και όλοι καμιά εκατοστή επαγγελματίες που κάθονται και καταγράφουν τα πάντα. Κι όμως, πόσες χιλιάδες ιστορίες υπάρχουν για να αφηγηθεί κανείς? Σκεφτείτε τώρα πόσο χρόνο έχει στη διάθεσή του κάποιος που γράφει. Το πολύ 30, 40 χρόνια. Και αυτό αν δεν πάθει σπονδυλοαθρίτη ή καρκίνο. Και σε όλο αυτό το διάστημα, κυρία μου, συμβαίνουν και εγώ δεν ξέρω πόσα δισεκατομμύρια ιστορίες. Όμως αυτός πρέπει να διαλέξει μέσα από αυτό τον όγκο την ιστορία που του πάει, που μπορεί πραγματικά να αφηγηθεί. Πρέπει να τη μελετήσει, να τη ζυγιάσει, να τη γυρίσει τα μέσα έξω όπως τα παλιά υφάσματα, και συνάμα να αποφύγει τους πολλούς δισταγμούς. Γιατί ενώ αυτός βασανίζεται με τις αμφιβολίες του, παρουσιάζονται καινούριες ιστορίες και ίσως πολύ πιο ωραίες από αυτή που γράφει. Και αν του λείπει ο χαρακτήρας, θα παρατήσει την ιστορία που γράφει και θα πιάσει μια άλλη. Άσε που του φωνάζουν συνεχώς: «Γράφε πιο γρήγορα, άνθρωπέ μου, βγήκαν πάλι καινούριες, ανήκουστες ιστορίες». Και ενώ αυτός πασχίζει να γράψει πιο γρήγορα, έρχονται διάφοροι αργόσχολοι και τον καθυστερούν στη δουλειά του με διάφορες συμβουλές, όπου αρχίζουν να υδρώνουν τα χέρια του και να του πέφτουν τα μαλλιά. Πιστέψτε με, πιστέψτε με, είναι μια σκυλίσια ζωή. Μόνο οι πολύ καλοί ανάμεσά τους και οι πολύ κακοί δουλεύουν ήσυχα, χωρίς να υδρώνουν τα χέρια τους. Έτσι γίνεται. Και γι' αυτό πρέπει να οδηγούμαστε τις ιστορίες μας στους ανθρώπους, ώστε να τις ξεχνούν οι περισσότεροι, αλλά μερικοί να τις κρατούν ζωντανές. Μπορεί αυτό να σας φαίνεται ξεπερασμένο, κι όμως είναι σύγχρονο. Τελείως σύγχρονο. Είναι το μέλλον, σας λέω. Και ξέρετε γιατί είμαι τόσο σύγχρονος? Θα σας το πω αμέσως. Γιατί σε λίγο καιρό η δουλειά θα γίνεται μόνο από τις μηχανές. Και οι άνθρωποι θα έχουν χρόνο για τον εαυτό τους. Χρόνο να σκεφτούν. Θα συναντώνται μόνο και μόνο για να πούν και για να ακούσουν ιστορίες. Τώρα εσείς ίσως να πείτε: αυτοί θα έχουν ένα σωρό πράγματα δικά τους να σκεφτούν. Κάνετε λάθος. Γιατί αρέσει τόσο πολύ στα εγγόνια να ακούν τις ιστορίες των παππούδων τους? Όχι βέβαια από σεβασμό, ούτε καν από περιέργεια. Τους αρέσει να ακούν τους παππούδες, γιατί όταν ακούν τους γέρους να τους διηγούνται, χαίρονται που αυτοί τα εγγόνια είναι τόσο έξυπνοι, και γιατί όλα αυτά που έκαναν δύσκολη τη ζωή των παππούδων τους έχουν πάψει πια να υπάρχουν. Ο χρόνος έχει επιταχυνθεί πάρα πολύ. Τι είναι σήμερα πια 60, 70 χρόνια? Τίποτα, κυρία μου. Έστω κι αν εσείς που είστε ακόμα στα 30. Δεν μπορείτε να το πιστέψετε εύκολα. 60 χρόνια είναι μια σύντομη ζωή. Κι όμως, όταν κοιτάζω πίσω στην εποχή που ήμουν όσο κι εσείς τώρα, έχω την εντύπωση ότι είμαι το εγγόνι που ανοιχνεύει την εποχή των προγόνων του. Τότε, όπως σας είπα, ήταν η εποχή του τρόμου. Από τις 5 μέρες της ζωής μου, τις 2 υπέφερα από πείνα, τις 3 όμως από τρόμο.
Το παιδί σας όμως δεν θα ξέρει πια τι είναι πείνα. Έχετε παιδιά? Ναι, έχω ένα. Μικρό? Πολύ μικρό. Χαριτωμένο? Πολύ χαριτωμένο. Όλα τα παιδιά, όλα είναι χαριτωμένα. Βλέπετε μικρούλα μου, τι ήταν η πείνα? Αυτό θα μπορεί κανείς ακόμα να το εξηγήσει στα παιδιά του. Πώς όμως να τους εξηγήσεις τι ήταν ο τρόμος? Όταν μεγαλώσει το παιδί σας, δεν θα έχει εξαφανιστεί μόνο η πείνα, αλλά και ο τρόμος, πιστέψτε με. Και αν μια μέρα το παιδί σας σας ρωτήσει πώς έγινε τότε και έχασαν οι άνθρωποι τον τρόμο τους, τι μπορείτε να του απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση? Ή μήπως και δεν νιώσετε ποτέ σας τρόμο? Για το όνομα του Θεού, αν ένιωσα, λέει. Ξέρετε ποια στιγμή της ζωής σας πάψατε να νιώθετε τρόμο? Την ξέρετε? Το βλέπω. Κάνετε μεγάλη προσπάθεια να θυμηθείτε και δεν ξέρετε πότε ακριβώς έγινε. Και προσπαθείτε να θυμηθείτε γρήγορα, μα δεν τα καταφέρνετε. Δεν ξέρω αν ήταν μια στιγμή ή αν ήταν πολλές στιγμές σκορπισμένες σε πολλές μέρες. Όχι, μικρούλα μου. Κάθε ανάμνηση διαρκεί μόνο μια στιγμή. Η πρώτη αγάπη, θυμάστε μόνο μια στιγμή από αυτήν. Η αγωνία, μια στιγμή. Το τέλος του πολέμου, μια στιγμή. Και το πώς απαλλάχτηκες από τον δρόμο, δεν είναι μήπως αυτή η πιο μεγάλη στιγμή στη ζωή του ανθρώπου? Ένας άνθρωπος που ζει μέσα σε τρόμο, και ο ίδιος άνθρωπος όταν έχει απαλλαγεί από τον δρόμο του, δεν είναι στην πραγματικότητα δυο διαφορετικοί άνθρωποι? Και τι κοινό σημείο έχει ο πρώτος με τον δεύτερο, εκτός από το πουκάμισο, το καπέλο και τα παπούτσια? Στην πραγματικότητα θα έπρεπε να βγει ένας νόμος που να λέει ότι θα τοποθετηθούν παντού τεράστια βιβλία όπου οι άνθρωποι θα καταγράφουν πώς απαλλάχτηκαν από τον τρόμο τους. Και εσείς τι θα γράφατε σε αυτό το βιβλίο? Αυτό ακριβώς που έγινε. Τη στιγμή. Στη δική μου περίπτωση ήταν ένας άνθρωπος αυτός που με απάλλαξε από τον τρόμο μου. Ζούσαμε στις όχθες του Βόλγα, σαν πρόσφυγες. Η κυρία από το Κατόβιτσε, εγώ και άλλοι από την πολική ζώνη σκόπευαν να μας μεταφέρουν αλλού. Άκουγες κιόλας τα τάγκς και τα διάφορα κανόνια. Εγώ είχα πιάσει δουλειά πάλι σε ένα πριονιστήριο. Είχα μάθει την τέχνη εκεί στο Βόρειο Πόλο, και ο μηχανοτεχνίτης στο πριονιστήριο ήταν φίλος μου. Όπως είπα, άκουγες κιόλας τα κανόνια. Πάω λοιπόν και τον ρωτάω τι να κάνω. Πάντα σε αυτόν πήγαινα όταν είχα προβλήματα, γιατί είχαμε πιάσει φιλίες πέρα από τη δουλειά. Αυτός είχε μεγαλώσει στις όχθες του Βόλγα και δεν είχε ξεμητήσει ποτέ από εκεί. Σαν το δέντρο. Σε λυπάμαι, μου έλεγε πάντα. Τριγυρίζεις τον κόσμο σαν το ροκανίδι. Φτάνει να φυσήξει λίγος αέρας και σε πάει όπου θέλει. Κατά κάποιο τρόπο είχε αναλάβει την κυδαιμονία μου. Εμένα το ύψος μου έφτανε ως το κάτω μέρος της στιθότσεπής του. Κατά μία έννοια ύψωνα σε αυτόν το βλέμμα όταν του μιλούσα. Του είπα λοιπόν ότι έπρεπε πάλι να φύγουμε και του ζήτησα να με συμβουλέψει. Και αυτός μου είπε, μη φύγεις. Έτσι απλά, μη φύγεις. Κι όμως έφτανε ήδη στα αυτιά μας ο ήχος της μάχης γύρω από την πόλη. Και αν έρθουν οι Γερμανοί, τι γίνεται τότε, τον ρώτησα. Και αυτός μου λέει, δεν θα περάσουν από την πόλη. Μη φύγεις. Εγώ όμως έλεγα από μέσα μου, τα λες αυτά γιατί δεν ξέρεις τους Γερμανούς. Όταν μιλάω λέω πάντα οι Γερμανοί. Εννοώ όμως πάντα τους Γερμανούς τότε. Σας παρακαλώ να με καταλάβετε. Κάθομαι εδώ και μιλάω γερμανικά μαζί σας και είστε και εσείς Γερμανοί. Δεν θα μου περνούσε όμως ποτέ από το νου ότι εσείς ανήκετε στην ίδια κατηγορία με εκείνους τους Γερμανούς. Χαίρομαι που μπορώ και το λέω αυτό. Εκείνη την εποχή όμως, πώς να το εξηγήσω, όταν φτάσαμε στον Αρκτικό ωκεανό και ακούσαμε εκεί ότι οι Γερμανοί έχουν καταλάβει τούτη τη χώρα και την άλλη και τώρα βρίσκονται σε τούτο και εκείνο το σημείο και τώρα προχωρούν κι άλλο
κι άλλο και παραπέρα. Μην να με ξερεί, σας στείλει άλατος. Και σκεφτήκαμε, αυτούς δεν τους σταματάει τίποτα. Καμιά δύναμη στον κόσμο δεν μπορεί να τους σταματήσει. Τους ξέραμε, βλέπετε. Ήμασταν κι εμείς ένα κομμάτι από αυτούς. Όταν είμαστε παιδιά και παίζαμε κρυφτό, ακουμπούσαμε στο δέντρο και μετρούσαμε λέγοντας γερμανικά στιχάκια. Όλοι μπαίνουν στην Αράδα, στην αρχή η Ελλάδα και το ποιος πήρε το αυγό, εγώ. Ξέρετε το ένα, δύο, τρία, πήγα στην κυρία. Ναι. Το τραγουδούσα στη γλώσσα σας και σκεφτόμουν στη δική σας γλώσσα. Ο πατέρας μου είχε ζήσει στη Βιέννη. Όταν ήταν ετοιμοθάνατος, κάλεσε μια ορχήστρα και την έβαλε να παίξει ένα ποτ πουρί από τη χώρα του μηδιάματος του Λέχα. Ένας Θεός ξέρει πόσες αναμνήσεις είχαμε. Γνωριζόμαστε και πιστεύουμε ότι ξέραμε καλά ο ένας τον άλλον. Μια φορά, πριν από τον πόλεμο, ήρθε κάποιος από τη Γερμανία του Χίτλερ στη γειτονιά μας και άρχισε να μας λέει τι είδαν τα μάτια του και πώς συμπεριφέρονται στους πατριώτες μας, τους Εβραίους εκεί πέρα. Και εμείς στεκόμασταν γύρω του και τον ακούγαμε να μιλάει και μαζί μας καθόταν και τον άκουγε και ο γιος του νεοκόρου της συναγωγής. «Όταν έρθουν εδώ», μας έλεγε αυτός από τη Γερμανία, «παρατήστε τα όλα σύξυλα, πάρτε τα παιδιά σας και τρέξτε να σωθείτε. Αφήστε το ψωμί αφάγωτο στο τραπέζι, το πανοφόρι σας κρεμασμένο στην κρεμάστρα και τρέξτε να σωθείτε». Μα ο γιος του νεοκόρου της συναγωγής χαμογέλασε και όταν το ρώτησαν γιατί χαμογελάει, είπε, «γιατί αυτά που λέει δεν μπορεί να είναι αλήθεια». «Και γιατί δεν μπορεί να είναι αλήθεια?» Ξέρετε τι απάντησε? Είπε, «οι Γερμανοί δεν κάνουν τέτοια πράγματα». Δηλαδή, καταλαβαίνετε ως ποιο σημείο φτάναμε? Οι Γερμανοί δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτή την κουβέντα είπε ο γιος του νεοκόρου της συναγωγής. Τους μισήσαμε από τα βάθη της ψυχής μας όταν άρχισαν τον πόλεμο. Λέγαμε, «δεν πέφτει, χαλάζει να τους σκοτώσει. Δεν πλημμυρίζουν τα ποτάμια να τους πνίξουν». Και μέσα μας λέγαμε, «αχ, αυτοί οι Γερμανοί». Ήταν τρομερό. Τρομερό, σας λέω, κυρία μου. Και έτρεμε η ψυχή μας. Ο φίλος μου όμως, ο μηχανοτεχνίτης, δεν τα ξέρω όλα αυτά. «Δεν θα περάσουν από την πόλη», είπε, «μη φύγεις. Και αν ακόμα περάσουν, θα βουλιάξουν στο αίμα ως εδώ». Και έβαλε την παλάμη κάτω από το σαγόνι του. «Ως εδώ». Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα τελείως ήρεμα και χωρίς να χρειαστεί να υπερνικήσω τον παραμικρό δισταγμό. «Αντάξει, θα μείνω. Και αν δεν πέσει χαλάζι, αν δεν πλημμυρίσουν τα ποτάμια, τότε θα χυθεί το αίμα μου μαζί με τον άλλον και οι Γερμανοί θα πνιγούν στο αίμα μας». Τότε ήταν που απαλλάχτηκα από τον τρόμο μου. Και αυτό έγινε προτού δούμε να φτάνουν τα συντάγματα από τη Σιβηρία για να πάρουν μέρος στη μάχη. Αχ, να τους βλέπατε, μικρούλα μου. Τραγουδούσαν. Πολλοί δεν είχαν ούτε καν κράνος, μόνο ένα δισάκι με τα απαραίτητα στον ώμο. Ζούσαν εβδομάδες ολόκληρες μόνο με παξιμάδια. Κατέβαιναν στο ποτάμι, έπαιρναν νερό και μουσκεφαν τα παξιμάδια. Έτσι τα έδρωγαν. Με νερό του Βόλγα. Κι όμως, εύχομαι να μην υπάρξει ξανά άνθρωπος που να ζήσει τέτοια εποχή. Ποτέ ξανά. Μη φοβάστε, δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Η ανθρωπότητα έβαλε μυαλό. Είστε βέβαιοι? Ναι, είμαι. Η ανθρωπότητα. Ας πούμε οι άνθρωποι. Ας πούμε πολλοί άνθρωποι, ας πούμε πάρα πολλοί άνθρωποι. Ναι, αυτό είναι το προτιμότερο, κυρία μου. Πάρα πολλοί άνθρωποι έβαλαν μυαλό. Ή ας μην πούμε ότι έβαλαν μυαλό. Ας πούμε καλύτερα ότι πάρα πολλοί άνθρωποι έμαθαν. Ίσως όμως και αυτό να είναι υπερβολικό. Έμαθαν να ξεχωρίζουν τους εχθρούς από τους φίλους τους. Ας αρκεστούμε σε αυτό. Αυτή είναι ήδη μια πολύ μεγάλη κατάκτηση. Εγώ χρειάστηκα πολύ χρόνο για να το καταλάβω. Το αντιλήφθηκα
όταν περνούσε επιθεώρηση το 43 μετά το Στάλινγκραντ. Μας είπαν τότε ότι θα συγκροτήσουμε πάλι μια στρατιά, μια πολωνική στρατιά με πολωνό στρατηγό επικεφαλής μέσα στη Ρωσία. Η στρατιά, λέει, θα διέσχιζε την Εγγύς Ανατολή και θα έφτανε στην Αφρική για να πολεμήσει τους Γερμανούς στο πλευρό των Άγγλων. Αυτοί οι στρατηγοί ήθελαν να πολεμήσουν μόνο με τους Άγγλους, όχι με τους Ρώσους. Μας κάλεσαν λοιπόν για επιθεώρηση. Σηκώθηκα και πήγα. Παρόλο που δεν με ενθουσίαζε και πολύ η ιδέα. Τι λέω, αισθανόμουν πολύ άσχημα. Μπορεί η περίοδος που πέρασα στον Αρκτικό ωκεανό να μην ήταν η ωραιότερη περίοδος της ζωής μου. Ωστόσο είχα σωθεί, κυρία μου, είχα επιζήσει, είχα βρει ένα φίλο, είχα ψωμί να φάω, στέγη πάνω το κεφάλι μου, ένα πάπλωμα και ένα κρεβάτι. Και τώρα που η χώρα μάτωνε από τα τόσα της τραύματα, τώρα εμείς θα την εγκαταλείπαμε. Δεν ήταν συμπεριφορά αυτή. Πρέπει να το παραδεχτείτε. Κι όμως πήγα στην επιθεώρηση. Όπως σας είπα στην αρχή, φίτησα στην εμπορική σχολή, κλωστοϊφαντουργία, αν θυμόσαστε. Τα λεφτά που κέρδιζα μόλις έφταναν για το φαγητό, τα ρούχα και το ενίκιο. Ωστόσο εγώ θεωρούσα τον εαυτό μου έμπορο. Γι' αυτό και αισθανόμουν πιο κοντά σε έναν έμπορο του Μάντσεστερ παρά στους ανθρώπους που μου είχαν σώσει τη ζωή. Είναι τρομερό να το λέει κανείς, κι όμως είναι αλήθεια. Κανείς ως τώρα δεν μου μίλησε για αυτά τα πράγματα. Γιατί κανείς δεν μιλάει για αυτά. Μόνο όταν ανοίγει η κουβέντα με εκείνο το «θυμάσαι τότε που έγινε το και το», τότε μόνο αρχίζουν και μιλάνε. Όμως όλο και λιγοστεύουν αυτοί που είναι σε θέση να κουβεντιάσουν έτσι για την εποχή εκείνη. Και πώς να καταλάβουν οι άλλοι τι γινόταν στον κόσμο τότε και τι γινόταν με τους ανθρώπους. Πώς να συλλάβουν τον κόσμο όπως ήταν την εποχή εκείνη. Αυτό που σας λέω τώρα είναι η αλήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα φανταστικό. Το τονίζω αυτό. Γιατί αλλιώς μπορεί και να μην με πιστέψετε όταν σας πω πώς έγινε τότε η επιθεώρηση. Σκεφτείτε μια στιγμή. Παρουσιάζονται άντρες που το 39 είχαν την ίδια μοίρα με μένα. Μαζευόμαστε λοιπόν, προσκλητήριο, προσοχή, ανάπαυση, αναμονή. Μετά από μια ώρα σταματάει μπροστά μας ένα αυτοκίνητο και κατεβαίνουν 5-6 Πολωνοί αξιωματικοί. Θαρρείς και μπήκαν στο αυτοκίνητο το 39 και βγαίνουν τώρα. Ένιωθες τη χαρά να σε πλημμυρίζει, ταυτόχρονα όμως και μια ανεξήγητη τρομάρα. Αν τους βλέπατε πως ερχόταν κατά πάνω μας, αστραφτερές μπότες, λες και είχαν βγει περίπατο στη Μαρζάλκοφσκα, φρεσκοσιδερωμένες στολές, γάντια το κατακαλό καιρό, και βάδιζαν, πώς να σας πω, δρασκέλιζαν με τις μπότες και τα φρεσκοσιδερωμένα πανταλόνια τους στη στέπα και κάθε κίνησή τους φώναζε «αυτή εδώ είναι η ασιατική στέπα», ενώ εμείς είμαστε Ευρωπαίοι. Εμείς δεν ανήκουμε εδώ. Το ίδιο είχα σκεφτεί και εγώ την ώρα που πήγαινα για επιθεώρηση. Όταν όμως είδα την προκλητική στάση των άλλων, εξοργίστηκα. Τέλος πάντων, είπα μέσα μου, είναι στο λογαριασμό κι αυτό. Σημασία έχει να πολεμήσουμε. Και αν ρωτήσουν τώρα, θα παρουσιαστώ εθελοντής. Ο ένας τους βγάζει ένα λόγο που να σου έρχονται δάκρυα στα μάτια. Και μετά βγαίνει ένας άλλος και αρχίζει να ρωτάει. Τι ρωτάει όμως? Νομίζετε ότι ρωτάει ποιος θέλει να απελευθερώσει την πατρίδα, ποιος θέλει να πολεμήσει και πού, ποιος ξέρει τούτο εκείνο? Όχι, κυρία μου, δεν ρωτάει τίποτα από όλα αυτά. Λέει μόνο Ρώμαιο καθολική, ένα βήμα μπρος. Παλαιο ημερολογίτες, ένα βήμα μπρος. Εγώ δεν πιστεύω στα αυτιά μου. Κι όμως αυτό συνεχίζει. Ελληνοορθόδοξοι, ένα βήμα μπρος. Ευαγγελιστές το ίδιο. Πότε θα ρωτήσει για εθελοντές, λέω μέσα μου. Αυτός όμως συνεχίζει να ρωτάει. Λιθουανοί, Λευκορώσοι, Ρουθινοί, Τσεχοσλοβάκοι, Τσιγκάνοι, ένα βήμα μπρος. Ακόμα και τότε παρουσιάστηκαν μερικοί. Μετά οι αξιωματικοί κάνουν ένα κύκλο και αρχίζουν να συζητάνε. Και ξαφνικά κάποιος από αυτούς, σαν κάτι να θυμήθηκε,
Γυρίζει το κεφάλι προς εμάς και ρωτάει: «Μήπως υπάρχουν και Εβραίοι ανάμεσά σας?» Τους γύρισα την πλάτη και φύγα. Αυτός δεν είναι ο στρατός που θέλει, σκέφτηκα. Ούτε και θέλεις να γυρίσεις σε μια Πολωνία που θα την κυβερνούν αυτοί. Κι όμως η αξιωματική αυτή δεν ήταν διαφορετική από ό,τι ήταν το 39. Εγώ ήμουν εκείνος που είχα αλλάξει τα 4 χρόνια. Τότε βάδισα με τον Ερυθρό στρατό από τον Βόλγα ως τον Μπουγκ και μπήκα μαζί του στη Βαρσοβία. Ήταν και αυτό δύσκολο, να ξαναδείς τη Βαρσοβία. Μια Βαρσοβία που δεν υπήρχε πια. Δύσκολο, κυρία μου. Πολύ δύσκολο. Τώρα, μα γιατί σας τα είπα όλα αυτά? Ναι. Λέγαμε αν η ανθρωπότητα έβαλε μυαλό, mm-hmm. Προσδιώθηκα ένα ροκάνο. Όχι, είναι αυτοί που γυρίζουν από το φαγητό. Τώρα σας είπα ένα σωρό ασυναρτησίες. Μην με παρεξηγείτε, είναι, βλέπετε, της ηλικίας μου. Μήπως κατά τύχη ονομάζεστε Ζούσκε? Όχι. Αυτός ήταν ο τελευταίος Γερμανός που συνάντησα τότε. Βλέπετε, η σύμπτωση καμιά φορά. Θα μπορούσατε κατά σύμπτωση να είστε η κόρη του, γιατί όχι? Όχι, δεν είμαι η κόρη του Ζούσκε. Γνωριζόμασταν από παιδιά. Και το 46 τον ανταμώνω πάλι στον Πίλετς. Και καθώς τον πλησιάζω, βλέπω ότι έχει χλωμιάσει. Γιατί χλωμιάσα, σκέφτομαι. Και του λέω: «Έλα μέσα, έλα στην αυλή». Αυτός αρχίζει να τρέμει και να ψελίζει αυτά που ψέλιζαν όλοι οι Γερμανοί τότε στον Πίλιτς: «Τα χέρια μου είναι καθαρά, αμάρτης μου ο Θεός, εγώ βοήθησα όσο μπορούσα» και τα λοιπά, τα λοιπά. Εγώ του λέω: «Όποιος έζησε με ληστές έφαγε και κλεμμένο ψωμί. Κάποτε όμως ήσουν καλός άνθρωπος. Πήγαινε τώρα και κοίταξε να ζήσει τίμια. Γιατί αν είχα βγει στο δρόμο και είχα φωνάξει: «Πάρτε τον και πηγαίνετε τον στο τμήμα, θέλω να ξέρω αν τα χέρια του είναι πράγματι καθαρά», δεν θα είχε φτάσει ως το τμήμα. Είχε όμως χυθεί ήδη τόσο πολύ, άμα κυρία μου. Γι' αυτό έμεινα μαζί του στην αυλή και του είπα άλλη μια φορά: «Πήγαινε στη Γερμανία, είσαι ό,τι απόμεινε από αυτήν. Εκεί έχουν ανάγκη τώρα από τίμιους ανθρώπους. Αν όμως βγεις κάρτος στο τέλος, τότε ας με συγχωρέσει ο Θεός που σ' αφήνω τώρα ελεύθερο». Είδα και έπαθα να τον εμποδίσω να μου φιλήσει τα χέρια, να στραβωθώ αν ξεχάσω ποτέ το καλό που μου έκανες, ο Θεός να σε έχει καλά, εσένα και τα παιδιά σου και άλλα παρόμοια, ξέρετε. Λεγόταν Ζούσκε. Ήταν χαρτέμπορας. Ίσως τώρα να ζει κάπου στη χώρα σας, ίσως και στη γειτονιά σας ακόμα. Την περίπτωση αυτή θα ήταν λάθος μου αν δεν τον είχα αφήσει να φύγει τότε. Γιατί θα είχατε έναν τίμιο άνθρωπο λιγότερο στη χώρα σας. Αν όμως βγήκε τελικά σκάρτος, το σκέφτομαι και αυτό κάπου κάπου. Αν τα ξέχασε όλα, λέω, και το λόγο της τιμής του και τους όρκους που μου έδωσε. Είναι φοράς που τον έχω αυτό τον εφιάλτη. Όταν τον άφησε να φύγει, του είπα: «Ο Θεός να με συγχωρέσει αν τύχει και βγεις κάρτος». Αυτό με καθησύχασε για λίγο καιρό. Όχι πως είμαι θρήσκος. Για να πω την αλήθεια, ο μεγαλοδύναμος δεν μου χρειάστηκε ποτέ. Τον φύλαγα για το τέλος της ζωής μου, για να έχω κάποιον που, σαν να λέμε, θα κρατάει το λογαριασμό. Και στο τέλος θα με χτυπήσει την πλάτη και θα μου πει: «Εντάξει, τέκνο μου». Είναι ωραίο να σκέφτεσαι ότι υπάρχει κάποιος που καταγράφει στο ενεργητικό σου όλα όσα υπέφερες. Έρχεται όμως μια μέρα που αναρωτιέσαι: «Εντάξει, κι αν ακόμα σου το συγχωρέσει ο Θεός, εσύ το συγχωρείς τον εαυτό σου και ο γείτονάς σου θα σου το συγχωρέσει?» Ξαφνικά, αντί για το Θεό, ρωτάει κάποιος άνθρωπος που τον ξέρεις, ένας γνωστός σου από το εργοστάσιο, ένας περαστικός,
Και τότε τρομάζεις και νιώθεις το μεγάλο δύναμο πιο κοντά σου. Γιατί για τους ζωντανούς δεν μετράει τι έχεις υποφέρει. Οι ζωντανοί, ή ας το πούμε απλά, οι άνθρωποι σου λένε: εντάξει, τα δεινά υπήρξαν. Τι έκανες όμως εσύ ως τώρα για να αποτρέψεις καινούρια δεινά? Πεςτε ό,τι θέλετε, το ερώτημα αυτό αναστατώνει τη ζωή μας. Τι κάνουμε αλήθεια? Πάμε σε μερικές συγκεντρώσεις, υπογράφουμε κάποιες εκκλήσεις, κάνουμε τη δουλειά μας, ωραία. Τι κάνουμε όμως πρακτικά, στα αλήθεια? Σας έχει τύχει ποτέ να θέλετε να παρατήσετε τη δουλειά σας, να κλειδώσετε την πόρτα και να κόβετε βόλτες στην αγορά μόνο και μόνο επειδή το ερώτημα αυτό δεν σας φεύγει από το μυαλό? Σας έχει τύχει ποτέ αυτό? Όταν νυχτώσει και τα παράθυρα είναι φωτισμένα και πίσω από τα φωτισμένα παράθυρα κινούνται οι άνθρωποι και βλέπεις παντού να ξεχυλίζει η ζωή και σε λίγο θα πάνε όλοι για ύπνο και αναρωτιέσαι: μα είναι τόσο φυσικό να τρως το βραδινό σου και να πηγαίνεις για ύπνο? Να, εγώ για παράδειγμα, όταν αναρωτιέμαι τι δεν έχω κάνει ή αναρωτιέμαι μήπως βοήθησα από αμέλεια ώστε να κινδυνεύουμε σήμερα να ξαναπάθουμε αυτά που πάθαμε, εγώ είμαι ένας μικρός άνθρωπος, δεν μπορεί παρά να έχω κάνει μικρά πράγματα. Τότε ο νους μου πάει συχνά στον Ζουσκέ. Ίσως να φέρθηκα επιπόλαια. Uwaga, pasażerów odlatujących lotem do Budapesztu numer 237 prosimy o przejście do pomieszczeń tranzytowych. Ακούσατε? Όπου να είναι θα πετάξουμε. Και να σκεφτείτε ότι εγώ το τρέμω το αεροπλάνο. Όσο κυλάμε πάνω στη γη δεν αισθάνομαι τίποτε. Μόλις όμως απογειωθούμε και δεν νιώθω κάτω από τα πόδια μου παρά μόνο λίγη λαμαρίνα και τα σύννεφα, τι είναι εκείνο που υπερισχύει? Η χαρά γιατί πάμε τόσο γρήγορα ή ο τρόμος για αυτά που θα μπορούσαν να συμβούν? Προσπαθώ να τα βγάλω πέρα με τη λογική μου, μα η ίδια λογική που μου απαριθμεί χιλιάδες λόγους που με κάνουν να πιστεύω ότι δεν θα συμβεί τίποτε μου αναφέρει και τον ένα λόγο για τον οποίο κάτι θα μπορούσε να συμβεί. Η λογική, κυρία μου, καθησυχάζει τον άνθρωπο, μα του προκαλεί συγχρόνως και καινούργιες ανησυχίες. Παράγει τρόμο και τον καταπίνει, μα καθώς τον καταπίνει, σου βγάζει ένα καινούριο στην επιφάνεια. Όμως, παρόλα αυτά, την επόμενη φορά θα πάρω πάλι το αεροπλάνο. Θα ήταν αστείο να μην μπορεί κανείς να καταπολεμήσει αυτό το αίσθημα. Χαίρετε, κυρία μου. Και αν θέλετε, ξεχάστε αυτά που σας είπα. Αν θέλετε πάλι, μην τα ξεχνάτε. Όπως προτιμάτε. Δώστε τα χαιρετίσματά μου στους συμπατριώτες σας. Πέρασα μια πολύ ευχάριστη ώρα μαζί σας. Σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να πιω ένα ποτήρι τσάι μαζί σας. Σας εύχομαι καλό ταξίδι. Τα αεροπλάνα απογειώθηκαν το ένα αμέσως μετά το άλλο. Μετά από μισή ώρα προσγειωθήκαμε στη Βουδαπέστη. Αλλά εκεί δεν το ξανάδα πια. Τον θυμάμαι συχνά, αυτόν τον χαμογελαστό, πρόσχαρο άνθρωπο, και εύχομαι να είναι ευτυχισμένος. Ακούσαμε το έργο «Επιτρέψτε μου να σας προσφέρω ένα ποτήρι τσάι» του Γκίντερ Ρίκερ, σε μετάφραση Πέτρου Μάρκαρη. Έπαιξαν οι ηθοποιοί Δημήτρης Μαλαβέτας, Πίτσα Μπουρνόζου, Όλγα Δαμάνη. Επιμέλεια ήχων Δόμνα Ακατογλίδου. Ρύθμιση ήχου Δημήτρης Πουλόπουλος. Βοηθός σκηνοθέτη Κατερίνα Λιανά. Σκηνοθεσία Μπάρμπαρα Πλένζατ. Οργάνωση παραγωγής Βίκη Μουνδρέα.